Θα βιντεοσκοπήσουμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τη συγκεκριμένο σεμινάριο. Έχετε όλοι απενεργοποιημένα μικρόφωνα, ωστόσο, αν στο τέλος που θα έχουμε τη συζήτηση θέλετε, πέρα από γραπτός, να μας μιλήσετε κιόλας, να εκφράσετε την άποψή σας προφορικά, μπορείτε να πατήσετε το σηματάκι που θα δείτε με το χεράκι, που θα δείτε πάνω στο πάνελ σας, στο Zoom, και να σας δώσουμε το λόγο. Θα συλλέξουμε τις ερωτήσεις και τα σχόλια στο Q&A, οπότε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε το chat μόνο για να στέλνουμε links, ίσως που θα μπορούν να βοηθήσουν την κατανόηση διαφόρων πραγμάτων που θα υποθούν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Ωραία, οπότε το chat το αφήνουμε γι' αυτό και χρησιμοποιούμε το Q&A καλύτερα για ερωτήσεις και για σχόλια, οι οποίες θα απαντηθούν στο τέλος, και το υλικό, όπως πάντα, παρουσιάσεις και βιντεοσκόπηση, θα μοιραστεί σε όλους τις ερχόμενες ημέρες, αν όχι αύριο, από Δευτέρα. Αυτά από εμένα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τον Αλέξανδρο. Ωραία, ξεκινάω εγώ λοιπόν να κάνω share την οθόνη μου σε πρώτο χρόνο. Ωραία, καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ που είστε εδώ. Καταρχάς ελπίζω ότι βλέπετε την οθόνη μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και ότι με ακούτε. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Δημόπουλος, είμαι λέκτορας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο Αλέξανδρος Φλέμινγκ, στο πλαίσιο του προγράμματος Elixir Converge, για το οποίο θα σας μιλήσω. Ωραία, σήμερα εδώ είμαστε μαζί με τους άλλους δύο φίλους και συνεργάτες, με τον Θανάση τον Βεργούλη και τον Φώτο Ψωμόπουλο, με σειρά εμφάνισης, να σας μιλήσουμε για το Galaxy, για μια ανοιχτή υποδομή για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων. Ωραία, πρωτού αρχίσω να μιλάω για το Galaxy, θα πω δύο πολύ σύντομα πραγματάκια για το Elixir. Τι είναι το Elixir? Το Elixir είναι ένας οργανισμός, ένας διακυβερνητικός οργανισμός που συγκεντρώνει πόρους ανά την Ευρώπη για τις επιστήμες της ζωής, και οι πόροι αυτοί είναι βάση δεδομένων, εργαλεία λογισμικού, εκπαιδευτικό υλικό, πρότυπα και υπολογιστικοί πόροι. Ο απότερος στόχος του Elixir είναι να συντονιστούν αυτοί οι πόροι και να σχηματιστεί μια ενιαία υποδομή, η οποία θα διευκολύνει τους επιστήμονες κατά την έβρεση και κοινή χρήση δεδομένων, ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και συμφωνία για βέλτιστες πρακτικές στην επιστημονική έρευνα. Τώρα, το Elixir στηρίζεται σε 5 πυλώνες. Όλους του οι δράσεις πραγματοποιούνται μέσω 5 πυλώνων που ονομάζονται platforms, το tools, το compute, το training, interoperability και data. Με τη σειρά τους τώρα, αυτοί οι πυλώνες, αυτά τα platforms, καθοδηγούνται από 11 κοινότητες, δεν θα τις αναφέρω, τις βλέπετε εδώ, οι οποίες αναπτύσσουν πρότυπα, υπηρεσίες και εκπαίδευση στους τομείς, πάντα στις επιστήμες της ζωής. Τώρα, το Elixir έχει στόχο να ενώσει τους κορυφαίους οργανισμούς βιοεπιστημών της Ευρώπης στη διαχείριση και τη διασφάλιση του αυξανόμενου όγκου δεδομένων που παράγονται από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα. Και τα μέλη του Elixir σχηματίζουν κόμβους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 22 μέλη κόμβους και ένα παρατηρητή την Κύπρο. Όλοι αυτοί οι κόμβοι ενώνουν συνολικά περισσότερους από 700 ερευνητές σε περισσότερα από 220 ερευνητικά κέντρα. Και κεντρικά οι δραστηριότητες του Elixir συντονίζονται από το Elixir Hub, το οποίο εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Wellcome Genome Campus. Τώρα, εμείς σαν Ελλάδα είμαστε ο ελληνικός κόμβος, ο Elixir Greece. Μετέχουν 16 μέλη στον ελληνικό κόμβο και μάλιστα τις τελευταίες μέρες προσθέθηκε άλλο ένα μέλος, ο Δημόκριτος. Βλέπετε εδώ πέρα τα μέλη πώς είναι. Είναι αποκεντρωμένα, δεν είναι όλα μαζεμένα στα μεγάλα κέντρα. Είναι αποκεντρωμένα τα μέλη μας. Για την τριετία 2018-2020 ο προϋπολογισμός ήταν της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ και από αυτό τον προϋπολογισμό χρηματοδοτήθηκαν στην πλατφόρμα Tools 23 εργαλεία,
Στο data 12 βάσεις δεδομένων, στο training 15 σειρές μαθημάτων και workshop, ενώ στο compute βρέθηκαν λύσεις για cloud computing, AAI, authorization και μου λείπει το άλλο αλφα, authorization, authentication interface για ασφαλείς τρόπους μεταφοράς. Αυτά με το Elixir. Θα επανέλθουμε στο Elixir όταν θα μιλήσουμε σε ένα λεπτό για τον Galaxy. Προτού ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον Galaxy, να σας πω την ανάγκη που μας οδήγησε στο να χρησιμοποιήσουμε Galaxy. Από την αρχή, όταν φτιαχτήκαν οι υπολογιστές, ο πρώτος τρόπος που μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, να τρέξουμε εντολές και προγράμματα στον υπολογιστή, ήταν μέσω του command line, μέσω της κονσόλας, μέσω της γραμμής εντολής, CLI. Αυτός ο τρόπος εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα και είναι πολύ πρακτικός. Με βολεύει εμένα που έχω εμπειρία όταν θέλω να τρέξω ένα πρόγραμμα, όταν θέλω να γράψω κάτι, να μπορώ να γράφω σύνθετες εντολές, σαν αυτή εδώ, όπου το input μιας εντολής είναι το output κάποιας άλλης. Μπορώ και συνδυάζω πολλές εντολές σε μία γραμμή και κάνω αυτό ακριβώς που θέλω. Αυτό όμως δεν είναι πάντοτε βολικό για ανθρώπους που δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να μάθουν ή που τους τρομάζει μια τόσο μεγάλη εντολή, υπάρχει πάντοτε η χρήση του GUI, του Graphical User Interface. Εδώ πέρα, το γραφικό περιβάλλον που έχουμε όλοι σε ό,τι μηχάνημα έχουμε, με κλικ, 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 πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε. Τώρα, προφανώς, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιώ μόνο το GUI ή μόνο το Command Line. Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιώ και τα δύο. Κάνω τη ζωή μου εύκολη με το GUI, αλλά για πράγματα που γίνονται πιο γρήγορα από το command line, θα χρησιμοποιήσω το command line. Ωραία. Έχοντας το μυαλό μας αυτό, πάμε να δούμε τώρα τι είναι το Galaxy. Το Galaxy είναι ένα πρόγραμμα, είναι open source, μας αρέσει αυτό το ανοιχτού κώδικα, και προσφέρει τη δυνατότητα σε ερευνητές που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στην πληροφορική, να μπορούν να πραγματοποιούν υπολογιστικές αναλύσεις μέσω του διαδικτύου σε ένα γραφικό περιβάλλον. Ο χρήστης, για να αλληλεπιδράσει με τον Galaxy, το μόνο που χρειάζεται είναι μια πρόσβαση στο web. Άρα πρόκειται για μια software as a service υπηρεσία. Δηλαδή, το μόνο που χρειάζομαι εγώ για να συνδεθώ με τον Galaxy είναι να έχω ένα web browser. Συνδέομαι μέσω του web και μπορώ και ανεβάζω τα δεδομένα μου στο Galaxy. Μπορώ να καθορίσω τις αναλύσεις που επιθυμώ με βάση κλικ, με βάση το γραφικό περιβάλλον. Όταν ολοκληρώσω τον καθορισμό, το Galaxy θα εκτελέσει αυτές τις αναλύσεις, προφανώς σε κάποιους υπολογιστικούς πόρους που του έχω ήδη δώσει, του έχει δώσει όποιος έχει κάνει την κατάσταση, αλλά όλα αυτά θα γίνουν με διάφανο τρόπο για το χρήστη. Άρα ο χρήστης δεν θα δει ποιες εντολές τρέξανε, θα δώσει τα αρχικά δεδομένα, θα διαλέξει τι χρειάζεται και θα πάρει τα αποτελέσματά του. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην οθόνη, μπορεί είτε να τα κρατήσει εκεί, είτε να τα προωθήσει για περαιτέρω ανάλυση σε κάποιο άλλο εργαλείο του Galaxy ή να τα κατεβάσει στον υπολογιστή του. Οπότε, εγώ σαν χρήστης συνδέομαι μέσω του web browser, μέσω του Firefox, του Chrome, ό,τι έχω, στη σελίδα του Galaxy, διαλέγω τι θέλω να τρέξει και το Galaxy από πίσω, χωρίς να ξέρω εγώ, συνδέεται σε κάποιο server ή σε κάποιες cloud υποδομές και τρέχει τις αναλύσεις και μου εμφανίζει τα αποτελέσματα, οπότε εγώ μιλάω μόνο με το web browser. Δεν χρειάζεται να ξέρω τι γίνεται από πίσω. Τώρα, το Galaxy είναι κάτι το οποίο είναι δημοφιλές, έχει πιάσει πολύ. Υπάρχουν περισσότερες από 100 εγκαταστάσεις του Galaxy στο δίκτυο. Οι πιο γνωστές είναι το usegalaxy.org, το αμερικάνικο Galaxy, το usegalaxy.eu, ο ευρωπαϊκός σερβερ, το usegalaxy.org.au στην Αυστραλία, καθώς υπάρχουν και πολλοί ακόμη πολλές φορές εγκαταστάσεις του Galaxy. Κάποιες είναι τελείως δωρεάν, κάποιες είναι εμπορικές, κάποιες θέλουν, είναι για συγκεκριμένα εργαλεία. Γενικά υπάρχει ένα director, υπάρχει ένας κατάλογος εδώ πέρα σε αυτή τη σελίδα που μου δείχνει όλες τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Galaxy και έχουν βγάλει προς τα έξω τα στοιχεία τους. Ωραία. Έτσι,
μέσα αυτές τις εγκαταστάσεις, σε 100, προσθέσαμε και το Elixir Greece, πρόσθεσε μια δική του εγκατάσταση του Galaxy. Αυτή η εγκατάσταση τρέχει σε ένα κλάστερ τριών VM, τριών εικονικών μηχανημάτων, τα οποία έχουμε πάρει από το EGCI. Δεν λέω κάτι παραπάνω για το EGCI, θα σας μιλήσει αναλυτικότατα ο κύριος Βεργούλης αμέσως μετά. Ωραία, έχουμε λοιπόν τρία μηχανήματα με συνολικά 48 CPUs, 192 GB RAM και 3 TB storage. Αυτά τα τρία μηχανήματα είναι συνδεδεμένα μέσω ενός ιδιωτικού δικτύου, μοιράζονται ένα κοινό file system και οποιαδήποτε εργασία είναι να τρέξει, ανατίθεται μέσω ενός workload manager του SLARM. Ωραία, για να συνδεθώ εγώ στο Galaxy, τη δικιά μας του Elixir GR, δεν χρειάζεται, είναι ελεύθερο προς χρήση, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάω στην κεντρική σελίδα και είτε να κάνω register, οπότε να κάνω register τον εαυτό μου, να δώσω ένα email και ένα password και να φτιάξω ένα λογαριασμό, ή ακόμη καλύτερα, αυτό που προτιμούμε εμείς, είναι να χρησιμοποιήσετε το Elixir login, το οποίο πάλι είναι δωρεάν και εύκολο να βγει, και συνδέεστε με τα credentials από το ερευνητικό σας κέντρο, από το πανεπιστήμιο, όποιο affiliation έχετε. Ωραία. Ας αφήσουμε λίγο τώρα τα θεωρητικά και πάμε να δούμε, αυτή είναι η σελίδα του Use Galaxy, το δικό μας, usegalaxy.elixirgreece.org. Πατάω επάνω και ανοίγει. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος ότι βλέπετε ακόμη την οθόνη μου. Ένα λεπτό να την ξανααλλάξω. Ωραία. Λοιπόν, με το που συνδέομαι στο Galaxy, βλέπω ότι έχει τρία κομμάτια. Εδώ αριστερά είναι τα εργαλεία. Εδώ δεξιά είναι το history και βλέπω ότι έχει τα δεδομένα που έχω χρησιμοποιήσει. Και στο κέντρο είναι εδώ που θα κάνω τις επιλογές για τα διάφορα εργαλεία. Λοιπόν, εδώ αριστερά που είναι τα εργαλεία, ουσιαστικά είναι κατηγοριοποιημένα. Αν πατήσω πάνω, ας πούμε το text manipulation, θα δω ότι από κάτω έχει και άλλα εργαλεία. Άρα, αυτά είναι τα ονόματα κατηγοριών. Και δεξιά έχουμε το history που είπαμε ότι είναι όλα τα δεδομένα. Αν πατήσω σε ένα εργαλείο, θα δω ότι εδώ στο κέντρο θα μου εμφανίσει τις επιλογές για αυτό το εργαλείο. Ωραία. Ας φτιάξουμε ένα καινούριο history. Ας το πούμε Open Air. Ωραία. Λοιπόν, εδώ μπορώ να βάλω ό,τι δεδομένα θέλω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δεδομένα. Ένας τρόπος είναι να ανεβάσω από τον υπολογιστή μου ή να πάρω και έτοιμα δεδομένα από το δίκτυο. Ας ξεκινήσουμε αυτό με τη δεύτερη επιλογή. Επιλέγω εδώ το UCSC Main και θα συνδεθώ στο Genome Browser του UCSC και μπορώ να πάρω, παραδείγματος χάρη, μπορώ να του πω, δώσε μου τα γονίδια από το RefSec και να του πω ότι θέλω, ας πούμε, ή μπορώ να του πω να μου δώσει όλο το γονιδίωμα ή μπορώ να του πω ότι θέλω μόνο το χρωμόσωμα 22 για να είναι πιο μικρό σε μέγεθος. Ωραία, θα μου το βγάλει σε ένα bed αρχείο. Έχει τικαρισμένο το send του Galaxy, άρα ό,τι βγάλει θα το στείλει κατευθείαν στον Galaxy. Πατάω get output. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση, αν θέλω το bed να έχει σε κάθε γραμμή όλο το γονίδιο ή να το σπάει, ας βάλουμε ας πούμε, ότι θέλουμε σε coding actions, δεν έχει σημασία για το δικό μας παράδειγμα, και πατάω send. Και θα δω τώρα ότι στο Galaxy δεξιά θα εμφανιστεί αυτό το πορτοκαλί πλαίσιο, που σημαίνει ότι κάτι τρέχει στο background, έχει αρχίσει κάτι και τρέχει. Άρα πάει μόνο του το Galaxy στο UCSC και θα μου κατεβάσει τα γονίδια που υπάρχουν για το ανθρώπινο γονιδίωμα στο χρωμόσωμα 22. Ωραία. Όσο αυτό δουλεύει, τελείωσε. Αν πατήσω επάνω του, βλέπω ότι μου δείχνει εδώ πέρα τις πέντε πρώτες γραμμές του αρχείου. Αν πατήσω εδώ το ματάκι, θα μου δείξει όλα τα περιεχόμενα του αρχείου. Άρα βλέπω ότι πράγματι είναι ένα bed αρχείο, που έχει τις υποχρεωτικές τρεις κολόνες και τα υπόλοιπα. Σε κάθε κουτάκι πράσινο εδώ, έχει την επιλογή του download, αυτή η δισκετούλα εδώ, ή αν πατήσω δίπλα στο details, θα μου δείξει πληροφορίες σχετικά με αυτό το αρχείο, πώς προήλθε. Θα μου πει, ας πούμε, τι τύπου είναι,
θα μου πει που είναι αποθηκευμένο. Το πολύ ενδιαφέρον θα μου δώσει ακριβώς την εντολή που χρησιμοποιήθηκε για να παραχθεί αυτό το αρχείο και θα μου δώσει και κάποιες πληροφορίες για την εργασία, σε πόσα, που έτρεξε, πόσο χρόνο έκανε κτλ. Ωραία. Άρα πάμε εδώ πέρα να φέρουμε κάποια άλλα δεδομένα. Πάμε να φέρουμε κάποια δικά μας δεδομένα. Μπορώ να πατήσω upload file from your computer, είτε τα κάνω drop εδώ, είτε πατάω το choose και διαλέγω. Έχω ετοιμάσει δύο FastQ αρχεία. Πατάω start και θα δω ότι αρχίσαν να μπαίνουν στο history. Ωραία, τώρα αυτά τα FastQ αρχεία τα έχω φτιάξει εγώ. Είναι από reads που έχουν γίνει align στο χρωμόσωμα 20, άρα θα κάνουμε και τώρα, θα τα κάνουμε align πάνω στο χρωμόσωμα 20. Για να το κάνουμε align χρειαζόμαστε και το γονιδίωμα. Το γονιδίωμα, επειδή είναι μεγάλο, θα ανεβάσω μόνο το συγκεκριμένο χρωμόσωμα, το χρωμόσωμα 20, το οποίο όμως και πάλι είναι μεγάλο, είναι κοντά στα 80 MB. Για να μας διευκολύνει τη ζωή, το Galaxy επιτρέπει να ανεβάζουμε και μέσω FTP. Άρα έχω ανεβάσει ήδη μέσω FTP αυτά τα αρχεία, με ένα απλό, ένα FileZilla, ένα οτιδήποτε FTP, και θα ανεβάσω το γονιδίωμα, το FASTA, και ανεβάζω και άλλα δύο αρχεία που θα δούμε στη συνέχεια που θα μας χρειαστούν. Αυτά τα αρχεία θα ανέβουν πάρα πολύ γρήγορα. Και βλέπω λοιπόν ότι έχω ήδη τα δύο FASTA αρχεία. Αν πατήσω επάνω, τα δύο FASTQ αρχεία, συγγνώμη. Αν πατήσω επάνω, θα μου δείξει πάλι την πρώτη γραμμή. Ωραία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι αυτά τα δύο FASTQ αρχεία να τα κάνουμε align πάνω σε αυτό το FASTA, πάνω σε αυτό το γονιδίωμα. Ακριβώς επειδή δεν χρειάζεται command line, εγώ θα γράψω. Θέλω να το κάνω με το πρόγραμμα, το BWA. Έρχομαι εδώ πάνω αριστερά και γράφω BWA και μου βγάζει τις επιλογές που έχει για το BWA. Ας πούμε ότι θα το κάνω με το BWA Mem. Ανοίγει εδώ η σελίδα και μου λέει πού θες να το κάνεις map, σε ποιο γονιδίωμα, σε κάποιο built-in. Όχι, έχω το δικό μου. Θέλω να το κάνω σε αυτό, στο CHR20. Ωραία. Τι είδους read έχεις, μπορεί να έχει single, paired, interleaved collection, εγώ έχω τα paired. Και το πρώτο είναι το sample 1 και το άλλο είναι το sample 2. Έχει διάφορες επιλογές ακόμη. Τι είδους δεδομένα είναι, Illumina. Είναι όντως Illumina. Άρα, τι έκανα, επέλεξα ποιο είναι το γονιδίωμά μου, τα δύο FASTA αρχεία και πατάω execute. Θα δω τώρα ότι θα πάει εδώ ένα κουτάκι γκρι μέχρι να γίνει submit. Το πορτοκαλί σημαίνει ότι άρχισε να τρέχει η διαδικασία. Αν πετύχει θα γίνει πράσινη, αν αποτύχει θα γίνει κόκκινη. Το πλάνο είναι να μην δούμε ποτέ το κόκκινο σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, άρα τρέχει αυτό. Έχω ανεβάσει εδώ πέρα και ένα SAM αρχείο. Μπορούμε να δούμε, αν πατήσω το ματάκι, θα δω ότι το SAM αρχείο έχει αυτά εδώ τα περιεχόμενα. Για αυτά που ξέρετε, θα δείτε ότι αυτό το SAM δεν είναι σορταρισμένο. Εδώ τα position δεν είναι ταξινομημένα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Άρα θα έπρεπε αυτό, για να το χρησιμοποιήσω, να το ταξινομήσω. Ωραία. Πάλι θέλουμε να αποφύγουμε το command line, άρα μπορώ να χρησιμοποιήσω το sum tool sort. Εδώ, το sum tool sort, που θα του πω ότι ξέρεις, θέλω να πάρεις αυτό το αρχείο και να το σορτάρεις με βάση το coordinate. Θα πατήσω execute και θα αρχίσει να τρέχει. Όσο μίλαγα, τελείωσε το alignment. Αν πατήσω εδώ, θα δω ότι έχει τελειώσει το alignment. Μπορώ να πατήσω το ματάκι και να δω τα περιεχόμενα του BAM αρχείου. Εντάξει, δεν μου λέει κάτι. Μπορώ να πατήσω όμως το I, τα details, και να δω ότι τι ακριβώς έγινε. Ότι είχαμε αυτό το input, αυτό το FASTA, αυτά τα δύο FASTQ, ήταν Illumina και έτρεξε αυτή εδώ την εντολή. Έκανε 21 δευτερόλεπτα. Ωραία. Μπορώ επίσης με το download να το κατεβάσω στον υπολογιστή μου.
να το κάνω download στον υπολογιστή μου, δεν θα το κάνω, δεν έχει νόημα. Και το πιο σημαντικό, αυτό που με επιτρέπει το Galaxy, είναι αυτό το κουμπί που εμφανίστηκε εδώ, το Run this job again. Αν το πατήσω τώρα, θα δω ότι μου εμφανίζει ακριβώς τα ίδια settings που είχα βάλει για να τρέξω αυτό το συγκεκριμένο task, το νούμερο 7, και μπορώ τώρα εγώ να τρέξω το ίδιο πράγμα, απλά αλλάζοντας τα δεδομένα μου. Δηλαδή, έχοντας ένα καινούριο πείραμα, μπορώ να ανεβάσω τα καινούρια δεδομένα και να του πω τρέξε τα ίδια με την προηγούμενη φορά, απλά άλλαξε, αντί να τρέξει αυτό το αρχείο, τρέξε κάποιο νέο αρχείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορώ να επαναλάβω τα ίδια βήματα, χωρίς να χρειάζεται να θυμάμαι τι ακριβώς παραμέτρους είχα βάλει, γιατί μου το κρατάει το Galaxy. Ωραία, είδαμε και το SAM Tool. Αν ήθελα, παραδείγματος χάρη, να κρατήσω το αρχείο που κατεβάσαμε, είχαμε κατεβάσει ένα bed αρχείο. Θα μπορούσα να του πω ότι θέλω να κρατήσεις από το BAM αρχείο τις συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν σε αυτό το bed που κατεβάσαμε, το target region. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα εδώ πέρα, χρησιμοποιώντας πάλι το intersect. Μπορώ να του πω ότι ξέρεις, θέλω να πας και να κάνεις intersect με το bed tools. Για κάποιο λόγο δεν το βλέπω, θα το βρω. Λοιπόν, στο bed tools μπορώ να του πω ότι ξέρεις, θέλω να κάνεις intersect τα δύο αρχεία και θα κρατήσει από το BAM αρχείο όσα περιέχονται εδώ στο bed. Γενικά, οι δυνατότητες του Galaxy είναι πάρα πολλές. Είναι όσα εργαλεία έχω και προστίθεται συνέχεια καινούργια εργαλεία, τόσες αναλύσεις μπορώ να κάνω πάνω στα δεδομένα μου. Οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ εξάντλησα το 20 λεπτό μου. Θα σταματήσω εδώ και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και παραμένω διαθέσιμος για οποιοδήποτε ερώτηση έχετε. Και περνάω τώρα το μικρόφωνο στον κύριο Βεργούλη. Καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα, βασικά. Λοιπόν, να δοκιμάσω λίγο τη λειτουργία το share screening. Ωραία. Λογικά βλέπετε την οθόνη μου. Ναι. Okay, λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για το EGCI που ανέφερε λίγο πριν ο Αλέξανδρος. Ουσιαστικά είναι η cloud υποδομή πάνω στην οποία τρέχει αυτή τη στιγμή αυτή η Galaxy κατάσταση. Και γενικά είναι η cloud υποδομή που χρησιμοποιείται, που αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ελληνικού κόμβου Elixir. Αυτό το συγκεκριμένο νέφος υπολογιστών είναι αποτέλεσμα της αγοράς καινούριου εξοπλισμού από το ΕΔΙΤΕ που υποστηρίζει την κοινότητα του Elixir GR. Και θα απαρτίζεται από αρκετά μηχανήματα διαφόρων τύπων. Είναι ένα ετερογενές κλάστρα από κάτω που υποστηρίζει αυτό το υπολογιστικό νέφος. Πρώτον, θα υπάρχουν σε αυτή την υποδομή 32 κόμβοι με 28 cores και 512 GB RAM, που είναι η συνήθις υπολογιστική πόρη που θα χρησιμοποιήσει η κόμβη για τους υπολογιστικούς πόρους για τις συνήθεις αναλύσεις. Θα υπάρχουν δύο πιο δυνατά μηχανήματα που έχουν πολλά cores και αρκετή διπλάσια RAM, συγκεκριμένα 48 cores και 1 TB RAM το καθένα. Θα υπάρχουν επίσης κάποια μηχανήματα ειδικού σκοπού, όπως είναι τρία μηχανήματα που θα έχουν απάνω τους GPUs για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αναλύσεις που το υποστηρίζουν αυτό, και 8 μηχανήματα με γρήγορους δίσκους SSD τεχνολογίας,
για εφαρμογές που μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε διάβασμα και γράψιμο στο δίσκο. Τέλος, έχουν προβλεφθεί και 9 μηχανήματα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις διάφορες πλατφόρμες που υποστηρίζουν την διάθεση των πόρων σε όλα αυτά τα σενάρια. Συνολικά, λοιπόν, μιλάμε για ένα νέφος που περιλαμβάνει πάνω από 1.500 υπολογιστικούς πυρήνες. Μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση που φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια, να έχετε πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης αυτών των πόρων, το EGCI. Τώρα, αυτό βλέπετε ότι το όνομα του URL το αναφέρει ότι είναι σε beta μορφή. Το βασικότερο θέμα σχετικά με το beta είναι ότι ο εξοπλισμός αυτός που συζητάμε βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία της εγκατάστασης. Υπήρξε ένας διαγωνισμός για την αγορά αυτού του εξοπλισμού. Έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγο καιρό και ευελπιστούμε ότι μέσα στο Δεκέμβρη τα μηχανήματα αυτά θα εγκατασταθούν στο υπολογιστικό κέντρο του ΕΔΙΤΕ. Και αφού εγκατασταθούν τα μηχανήματα, μετά θα χρειαστεί ένα μικρό διάστημα για να γίνει η μεταφορά τους, της όλης πλατφόρμας και δοκιμές πάνω στο καινούριο εξοπλισμό. Οπότε ευελπιστούμε και περιμένουμε ότι το αργότερο μέχρι το Φλεβάρι του 2021 θα έχει εγκατασταθεί το σύστημα αυτό πάνω στον εξοπλισμό που συζητάμε. Στο μέσο διάστημα πάντως, εδώ και παραπάνω από 1,5 χρόνο, υπάρχει διαθέσιμη συγκεκριμένη πλατφόρμα για τη διαχείριση αυτών τέτοιου είδους πόρων από εφαρμογές που ανήκουν στην κοινότητα του Elixir Greece και απλά χρησιμοποιούμε κάποιους δανεικούς πόρους από το ΕΔΙΤΕ για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτές τις εφαρμογές. Όπως για παράδειγμα το Galaxy σύστημα που είδατε πιο πριν. Τώρα, η πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους σε αυτό το νέφος ουσιαστικά πραγματοποιείται, επιτυγχάνεται με την χρήση κάποιων πλατφορμών που έχουν αναπτυχθεί από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Η πρώτη πλατφόρμα, το κλίμα, είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για το management των resources. Ουσιαστικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, επιτρέπει στους χρήστες υποδομής να δημιουργούν projects και στους διαχειριστές της υποδομής να διαχειρίζονται αυτά τα αιτήματα, να τα εγκρίνουν ή να τα απορρίπτουν ανάλογα τέλος πάντων με τις προδιαγραφές τους να επίσης δίνονται και η πρόσβαση μέσω αυτού του συστήματος στους χρήστες αφού έχουν εγκριθεί κάποια projects για αυτούς που δεσμεύουν συγκεκριμένους πόρους να έχουν πρόσβαση σε ένα άλλο σύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα χρήσης αυτών των πόρων. Αυτή η πλατφόρμα, όπως είπα, αναπτύσσεται από το Αθηνά και είναι ανοιχτού κώδικα. Έχω τη διεύθυνση του αποθετηρίου στο GitHub που μπορεί κανείς να βρει τον κώδικα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα initiatives που θέλουν να φτιάξουν τα δικά τους clouds. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες πρώτες σκέψεις και συζητήσεις για τη χρήση του κλίμα και σε άλλες τέτοιες υποδομές. Το δεύτερο σύστημα που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του GCI είναι το σχήμα. Αυτό επιτρέπει έναν εναλλακτικό τρόπο από αυτόν που είδατε για τον Galaxy για την χρήση on-demand υπολογισμών. Ουσιαστικά υποστηρίζει και αυτό την εκτέλεση workflows, απλά όχι Galaxy workflows, συγκεκριμένα workflows που είναι γραμμένα στην δηλωτική γλώσσα CWL. Και αυτό είναι ανοιχτού κώδικα και μπορεί κανείς να το βρει στο αποθετήριο GitHub που έχω συγκεκριμένη διαφάνεια. Και μπορεί φυσικά να στηθεί και να χρησιμοποιηθεί και από οποιονδήποτε άλλον το επιθυμεί.
Τώρα και οι δύο αυτές πλατφόρμες ουσιαστικά έχουν σαν requirement να υπάρχει στο cluster που θα εγκατασταθούν εγκατεστημένη OpenStack για τη διαχείριση των virtual machines που εμπλέκονται σε αυτές τις εργασίες, όπως επίσης και των Kubernetes για τη διαχείριση των on-demand computations του σχήμα. Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά πώς κάποιος χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους. Υπάρχουν τρία βασικά είδη υπηρεσιών που θα παρέχονται από το EGCI. Το πρώτο αφορά σε υπηρεσίες που εκτελούνται, που πρέπει να είναι διαθέσιμες 24/7 και θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα ένα database ή ένα website που βρίσκεται μπροστά από αυτό το database και δίνει πρόσβαση στα αντίστοιχα data στους χρήστες για να το χρησιμοποιούν. Ή για παράδειγμα κάτι σαν τον Galaxy που έδειξε πριν ο Αλέξανδρος, το οποίο το έχουμε στήσει ως 24/7 service πάνω στο EGCI. Ουσιαστικά λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν virtual machines για τους χρήστες. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι τα on-demand computation projects. Αυτά είναι βασισμένα στα CWL workflows, όπως είπα και πριν, και ουσιαστικά δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να εκτελέσει on-demand είτε κάποια workflows που έχουν ανεβάσει άλλοι χρήστες και μπορεί να τα βρει διαθέσιμα με έναν εύκολο τρόπο και ένα γραφικό interface σαν αυτό του Galaxy, και επίσης να ανεβάσει ο ίδιος κάποια δικά του workflows και να τα κάνει διαθέσιμα στους υπόλοιπους ή να τα έχει διαθέσιμα για τον εαυτό του privately. Τέλος, ακόμα δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα, αλλά θα δίνεται, υπολογίζουμε το πρώτο τρίμηνο του 2021. Θα δίνεται λοιπόν η δυνατότητα για μεγάλα dataset που έχει κάποιος χρήστης να μπορεί να τα αποθηκεύσει σε tape storage προκειμένου να τα έχει διαθέσιμα για backup. Μιλάμε για ένα είδος αποθηκευτικού μέσου όπου αν κάποιος χρειαστεί να τα κάνει retrieve αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να περιμένει αρκετά λεπτά. Δεν είναι δηλαδή για δεδομένα τα οποία θέλει κάποιος να τα χρησιμοποιεί για αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο. Μιλάμε για κάποιο μεγάλο dataset που δεν προβλέπεται να το ξαναχρησιμοποιήσει στο επόμενο διάστημα, δεν θέλει όμως να το πετάξει. Για να απελευθερώσει χώρο σε άλλο είδος storage που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για real-time αναλύσεις, μπορεί να πάρει αυτό το dataset και να το αποθηκεύσει σε ένα τέτοιο τύπου project. Όλα αυτά τα project μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά μέσω της πλατφόρμας κλίμα που είπαμε πιο πριν, και η πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα για το EGCI είναι ανοιχτή χρησιμοποιώντας και πάλι το Elixir AAI. Δηλαδή οποιοδήποτε χρήστης έχει φτιάξει στο πλαίσιο του Elixir ένα λογαριασμό, εάν αυτό δεν χρειάζεται να κάνει κάτι τρομερό, πρέπει απλά να κάνει register με τα credentials που έχει στον οργανισμό του, αν έχει κάποιο institutional email για παράδειγμα. Στη συνέχεια, αν έχει ενεργοποιημένο λοιπόν τον Elixir λογαριασμό, μπορεί να κάνει ένα login και σε αυτή την υπηρεσία και γενικά σε οποιαδήποτε υπηρεσία από αυτές που είδαμε σήμερα να γίνονται host στο Elixir.gr. Ένα πολύ γρήγορο πλάνο του interface. Υπάρχει ένα βασικό dashboard όπου ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο project, μπορεί να δει τα project request που έχει στείλει μέχρι τώρα και σε τι κατάσταση βρίσκονται, και για όσα project request έχουν γίνει αποδεκτά μπορεί να δει τα ενεργά project από κάτω, όπως επίσης και παλιότερα projects τα οποία έχουν λήξει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες γι' αυτά πατώντας στο κουμπάκι details που υπάρχει σε κάθε entry. Μπορεί να κάνει ένα αίτημα για να ανανεωθεί το project, για παράδειγμα το πότε λύγει ή για παράδειγμα ποιους πόρους θέλει να δεσμεύει το συγκεκριμένο project, πατώντας το κουμπάκι update. Και τέλος υπάρχει το κουμπάκι access,
που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να μεταφερθεί στην αντίστοιχη πλατφόρμα, θα του δώσει πρόσβαση στη χρήση αυτών των πόρων που διαθέτει μέσω αυτού του project. Εάν δούμε το κομμάτι των 24/7 services, ουσιαστικά το συγκεκριμένο περιβάλλον τον οδηγεί σε ένα interface που μπορεί να δηλώσει τι virtual machine θέλει να δημιουργήσει, δίνει και κάποιο public SSH κλειδί για να συνδέεται εκεί χωρίς κάποιο password, και αφού τα δώσει αυτά δημιουργούνται τα VMs, δημιουργείται το VM και ουσιαστικά ανακατευθύνεται σε μια σελίδα διαχείρισης αυτού του virtual machine, όπου μπορεί να δει ποια είναι η IP του μηχανήματος που δημιουργήθηκε, μπορεί να βρει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα παραμετροποιήσει το virtual machine στη συνέχεια, και υπάρχει και ένα shortcut για να ανοίξει μέσα από το web browser κονσόλα και να κάνει κάποιες ενέργειες αν για παράδειγμα αποτυγχάνει για οποιονδήποτε λόγο η SSH σύνδεσή του. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι για τα on-demand computations, ουσιαστικά και αυτά βασίζονται σε έναν κατάλογο από images που είτε είναι ανοιχτά διαθέσιμα, μιλάμε τώρα για Docker images, είτε που μπορεί να ανεβάσει ο ίδιος ο χρήστης πατώντας πάνω στο κουμπάκι new image, add new image or add existing image και image request. Αυτά τα κουμπάκια όλα οδηγούν στη δημιουργία μιας καινούριας εικόνας. Το πρώτο είναι για να φτιάξει μια καινούρια εικόνα from scratch. Το δεύτερο είναι για να δημιουργήσει ένα καινούριο version μιας εικόνας που έχουμε ήδη μέσα στον κατάλογο. Και το τρίτο είναι για να δώσει ένα request ότι υπάρχει ένα Docker image που θα θέλει να προσθεθεί. Οπότε να ενεργήσουμε κατάλληλα προκειμένου να το προσθέσουμε και αυτό. Επιπλέον, το κάθε entry έχει ένα κουμπάκι run που αν το πατήσει του εμφανίζει μια φόρμα όπου μπορεί να δώσει το input και τις παραμέτρους που χρειάζεται το software για να εκτελεστεί και να τρέξει το συγκεκριμένο software. Τα data του τα ανεβάζει αν πάει στην καρτέλα data και μπορεί εκεί πέρα να ανεβάσει κάποιο dataset που τον ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσει για τις αναλύσεις του. Παρόμοια υπάρχει και το interface για τα workflows. Και τώρα, προτού κλείσω, να πω ότι υπάρχουν κάποια καινούρια features που έχουν δοθεί πολύ πρόσφατα, όπως επίσης και κάποια που είναι προγραμματισμένα να δοθούν πολύ σύντομα. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, το πιο σημαντικό από αυτά είναι το κουμπάκι Visualize, το οποίο έχει προσθεθεί για τα workflows, και με βάση την περιγραφή στην WL που έχει δοθεί για το καθένα από αυτά, μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα ένα visualization που δείχνει ποια είναι τα components που αυτό περιλαμβάνει. Τώρα για η δεύτερη κατηγορία, για τα features τα οποία θα δοθούν πολύ άμεσα, συγκεκριμένα μέχρι το Γενάρη του 2021, τα δύο πιο σημαντικά είναι ότι προστίθεται υποστήριξη διασύνδεσης με κάποια data repositories και καταλόγους από datasets, από open datasets, συγκεκριμένα το Helix και το Zenodo. Ουσιαστικά ο χρήστης θα μπορεί να ανεβάσει απευθείας από το Zenodo και το Helix dataset για να τα χρησιμοποιήσει στις αναλύσεις του, όπως επίσης και κάποια αποτελέσματα μιας ανάλυσης του να μπορεί εύκολα να τα κάνει upload στους συγκεκριμένους καταλόγους. Ενώ το δεύτερο κομμάτι αφορά στη δημιουργία arrow-crate objects, τα οποία είναι κάποια πακεταρισμένα αρχεία, ας το πούμε έτσι, που περιλαμβάνουν τα πάντα γύρω από ένα υπολογιστικό πείραμα. Ουσιαστικά κάθε εκτέλεση μιας ανάλυσης μέσα στο σχήμα θα μπορεί με έναν εύκολο τρόπο να αποθηκευτεί σαν ένα τέτοιο αντικείμενο. Ουσιαστικά αυτό το αντικείμενο θα περιλαμβάνει με τα δεδομένα για την ίδια την ανάλυση που έγινε, ποια software χρησιμοποιήθηκαν, ποια versions, ποια configurations, πάνω σε ποια inputs και αν υπάρχουν κάποιες σχετικές δημοσιεύσεις όπου τα αντίστοιχα αποτελέσματα έγιναν report. Οπότε θα μπορεί ο χρήστης εύκολα να μετατρέψει ένα οποιοδήποτε execution που έχει κάνει σε software που ανέβασε ο ίδιος ή που έχει βρεθεί διαθέσιμο ανοιχτά από την κοινότητα του EGCI, να το κάνει ένα τέτοιο πακετάκι και μπορεί μετά οποιοδήποτε άλλος χρήστης να κάνει reproduce το ίδιο πείραμα ή λίγο παραλλαγμένο, παίρνοντας αυτό το πακετάκι έτοιμο. Τέλος, να αναφέρω ότι το σχήμα για το κομμάτι του workflow
και των tasks που εκτελούνται υλοποιεί κάποια international standards από το GA4GH, συγκεκριμένα το test specification και το web specification, τα οποία αφορούν στην εκτέλεση on demand κάποιων tasks και workflows. Και ουσιαστικά έχουν χρησιμοποιηθεί, αυτά έχουν κάποια endpoints ανοιχτά που έχουμε φτιάξει εμείς για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε μια λογική federated resources, δηλαδή να διατίθενται κάποιοι πόροι του EGCI μαζί με κάποιους πόρους από κάποια άλλα clouds, πιθανά άλλων convent του Elixir, για τον ίδιο υπολογισμό. Και φυσικά υπάρχει βοήθεια, υποστήριξη μέσω form μας, κάποια γρήγορα στατιστικά που δείχνουν, δεν νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί που θέλω να σταθώ πριν κλείσω είναι ότι υπάρχει το επίσημο Twitter account για το ElixirGR Compute Platform, βρίσκεται σε αυτή τη διαφάνεια, και υπάρχει και επίσημο κανάλι στο YouTube, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμα υλικό, αλλά σύντομα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν εκεί κάποια tutorial σχετικά με διάφορα χρήσιμες λειτουργίες που θέλει να κάνει κάποιος πάνω στο EGCI. Και τα δύο υπάρχουν σαν σύνδεσμοι στο κάτω μέρος, στο footer του EGCI, οπότε αν δεν τα δείτε από τη διαφάνεια εδώ, μπορείτε να τα βρείτε από εκεί εύκολα. Αυτά από μένα. Αυτά είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Για οτιδήποτε θέλετε σχετικό, μπορούμε να μιλήσουμε. Και αυτά ήταν από μένα. Τέλεια. Οπότε νομίζω είναι η δικιά μου σειρά τώρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Αθηνά και την Έλλη για την πρόσκληση για την εξαιρετική οργάνωση τώρα. Θα κάνω και εγώ share την οθόνη μου, αλλά αυτή τη φορά θα κάνω λίγο μια διαφορετική λογική. Αντί να έχω slides, θα πάω κατευθείαν στον Galaxy και ελπίζω να βοηθήσει λίγο περισσότερη η κατάσταση εκεί πέρα. Όπως είπε και η Έλλη στην εισαγωγή, το όνομά μου είναι Φώτης Μονόπουλος, είμαι ερευνητής στο Ινστιτούτο Εφαρμογών Βιοεπιστημών, στο ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη. Με τον Galaxy, αν και ασχολούμαι περιστασιακά αρκετά χρόνια, ουσιαστικά η εμπλοκή μου άρχισε πιο συστηματικά μαζί τα τελευταία περίπου 2 χρόνια. Οπότε ο στόχος μου τώρα είναι να σας δείξω λίγο πώς μπορεί να γίνει η ανάλυση δεδομένων COVID, πραγματικών δεδομένων COVID, με την υποδομή του ελληνικού instance του Galaxy, όπως την έχει στήσει ο κύριος Δημόπουλος και όπως έκανε την παρουσίαση πριν για το πώς είναι τη χρήση του. Ορισμένα κομμάτια θα τα περάσω σχετικά γρήγορα, γιατί τα έχει αναφέρει ο κύριος Δημόπουλος αναλυτικά. Η λογική που θα ακολουθήσω είναι η εξής. Καταρχήν, όπως αναφέρθηκε ήδη, υπάρχουν διάφοροι τρόποι κάποιος να αναβάζει δεδομένα. Αυτό που θα χρησιμοποιήσω σαν προσέγγιση αυτή τη στιγμή είναι να χρησιμοποιήσω δεδομένα από το SRA. Το SRA το έχω ανοιχτό ήδη. Είναι μια βάση δεδομένων που δίνεται από το NCBI στην Αμερική. Και ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι πάω και επιλέγω, μισό λίγο να φαίνεται λίγο και καλύτερα τι ακριβώς κάνω, και επιλέγω στη βάση εδώ πέρα την SRA και μπορώ κατευθείαν να επιλέξω να μου δώσει όλες τις πληροφορίες οι οποίες έχουν σχέση με το SARS-CoV-2. Αυτό που κάνει κατευθείαν μου τα επιστρέφει όλα αυτά. Τώρα εδώ έχω διάφορα σενάρια. Αν ήθελα να κάνω μια πολύ συστηματική μελέτη, όπως βλέπετε οι αλληλουχίες που έρχονται είναι τα αποτελέσματα που έρχονται είναι αρκετά. Μπορώ να τα περιορίσω σημαντικά, ας πούμε παραδείγματος χάρη επιλέγοντας ότι θέλω μόνο να είναι DNA, οπότε αυτόματα παίρνω αυτές τις επιλογές, να είναι paired οι βιβλιοθήκες, δηλαδή να μην είναι μόνο μίας κατηγορίας. Και όλα αυτά μετά στη συνέχεια μπορώ να πάω σε αυτή την επιλογή που λέγεται Run Selector και να επιλέξω πιο διαδραστικά, το κάνω απλά για να δείτε λίγο πώς δουλεύει η διαδικασία, πιο διαδραστικά ακριβώς το dataset το οποίο με ενδιαφέρει και αυτό με τη σειρά του να το στείλω πίσω στον Galaxy. Αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα που δίνει το SRA και το Run Selector εδώ. Όπως βλέπετε, το Galaxy ήδη υπάρχει εδώ σαν κουμπί, που σημαίνει ότι επιλέγοντας από όλα αυτά τα πειράματα, 1300 πειράματα, ποια είναι αυτά που θέλω, μπορώ επιλέγοντάς τα, παραδείγματος χάρη εδώ, βλέπετε ότι ενεργοποιήθηκε κατευθείαν τον Galaxy και μπορώ να τα στείλω εκεί. Θα αποφύγω αυτή τη διαδικασία περισσότερο γιατί θα πάρει αρκετό χρόνο και δεν θέλω να τον σπαταλήσω για αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό που θα κάνω κάτι λίγο πιο. Θα σβήσω λίγο όλα τα φίλτρα, θα κάνω κάτι λίγο πιο στοχευμένο και θα επιλέξω απευθείας τον κωδικό ενός dataset που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω μετά σαν είσοδο στο Galaxy με παρόμοια λογική ώστε να κάνω την ανάλυση μου.
Όπως βλέπετε, αυτό είναι ένα sequencing το οποίο έγινε στην Αμερική. Είναι Amplicon και συνολικά έχει ένα σχετικά ικανοποιητικό πλήθος από βάσεις που καλύπτουν τον ιό. Το ενδιαφέρον για εμένα και θα ήθελα να παρατηρήσετε είναι ότι, όπως λέει και εδώ, το dataset αυτό έχει ήδη επεξεργαστεί ως ένα βαθμό και μόνο τα reads τα οποία αντιστοιχούν στην αλληλουχία του ιού έχουν διατηρηθεί. Και επίσης έχει σημασία κάποιος να δει και ποιο είναι το reference του ιού το οποίο χρησιμοποιείται γιατί θα το χρησιμοποιήσουν στην πορεία. Κρατάω λοιπόν αυτό το κωδικό, τον οποίο μπορώ να το δω και από εδώ πέρα. Και θα πάω κατευθείαν στον Galaxy να σας δείξω έναν άλλο τρόπο να μπορέσει να κάποιος να τραβήξει δεδομένα. Και εδώ ουσιαστικά κάνοντας ένα φίλτρο διαλέγω τα SRA. Το Galaxy, όπως το έχει στήσει το Φλέμι και ο κύριος Δημόπουλος συγκεκριμένα, έχει διάφορα εργαλεία τα οποία είναι οργανωμένα με διάφορες κατηγορίες. Μία από αυτές είναι και για COVID-19 Genomics. Οπότε επιλέγω εδώ αυτό το εργαλείο το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσω γρήγορα δεδομένα από το SRA. Εδώ μπορώ να βάλω οποιαδήποτε λίστα από κωδικούς και να τους χρησιμοποιήσω. Υπάρχουν και πλέον επιλογές πώς θα κατέβουν αυτά. Το SRA έχει μια δικιά του λογική την οποία κατεβάζει τα δεδομένα αυτά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι με το που το πάτησα, βλέπετε ότι ενεργοποιήθηκαν ήδη 4 πλέον data set εδώ, με την εξής λογική, ότι το SRA παρέχει ουσιαστικά τα δεδομένα του με διαφορετικούς τρόπους, τόσο σαν single end, όσο και σαν pair end, όπως και ό,τι άλλο μπορεί να προέχει στην ίδια πληροφορία. Επομένως, βλέπετε ότι δημιουργήθηκαν διαφορετικά data set και στο τέλος, το κάθε ένα από αυτά θα περιέχει την αντίστοιχη πληροφορία. Δηλαδή, εδώ μέσα θα έχονται μόνο τα pair end όσα υπάρχουν, εδώ τα single end και ό,τι άλλο προκύψει από πληροφορία εδώ. Ένα δεύτερο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνουμε ούτως ή άλλως, όσο αυτό περιμένουμε να κατέβει, είναι να κατεβάσουμε την αλληλουχία αναφοράς. Αυτό επίσης θα το κάνουμε σε σχετικά εύκολο τρόπο πηγαίνοντας εδώ, και ζητώντας να κατεβάσω δεδομένα από εξωτερική βάση δεδομένων. Ξέρω ότι η αλληλουχία αναφοράς είναι κατατεθειμένη και στο Zenodo, οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω το link απευθείας από το Zenodo και να του πω: ωραία, αυτό το αρχείο μου θέλω να το κατεβάσεις. Μπορώ να κάνω διάφορες επιλογές να μου διαλέξεις ποιο τύπο δεδομένων. Το Galaxy είναι αρκετά έξυπνο συσσωρευτικά με αυτή τη λογική, οπότε μπορεί να αναγνωρίσει ουσιαστικά ότι είναι μια αλληλουχία FASTA, δεν με προβληματίζει αυτό το κομμάτι. Οπότε έτσι θα έχω τα αρχικά μου δεδομένα στην πορεία. Βλέπετε ότι όσο συζητούσα, δούλεψα αρκετά γρήγορα και κατέβασα τα δεδομένα κατευθείαν parent. Αξίζει τον κόπο λίγο να το δούμε αυτό, για να περισσότερο να δείτε λίγο ένα διαφορετικό τρόπο οργάνωση των δεδομένων στον Galaxy. Όπως είπε και ο κ. Δημόπουλος πριν, το κάθε πράσινο τετραγωνάκι εδώ αντιστοιχεί σε ένα dataset. Επομένως, από εδώ και πέρα, κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί σε μία πληροπηγή πληροφορία, σε ένα αποτέλεσμα μερικές φορές. Παρ' όλα αυτά, το Galaxy έχει δυνατότητα να τα ενοποιεί σε collections. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πείραμα το οποίο πωλείται από 15 δείγματα, δηλαδή να έχω 15 διαφορετικά πράσινα κουτάκια εδώ, μπορώ να ζητήσω να μου το οργανώσει σαν ένα collection. Οπότε εδώ βλέπετε ότι το εργαλείο που έτρεξα αυτό εδώ, αντί να κατεβάσει data, κατεβάζει collections. Επομένως, εδώ είναι το συγκεκριμένο που κατέβασε και άμα το ανοίξω, μέσα έχει το forward και βλέπετε πραγματικά είναι αλληλουχίες fast Q εδώ και το reverse, οπότε είναι το parent, το R1 και το R2. Αν δω τα υπόλοιπα, θα δούμε ότι ουσιαστικά είναι άδεια, το οποίο μου επιβεβαιώνει ότι ουσιαστικά είναι αυτό που ήξερα και από την πληροφορία του πειράματος, ότι είναι ένα parent πείραμα και ήδη έχει γίνει μια προεξεργασία, οπότε έχω πάρει τα δεδομένα μου πίσω. Ένα άλλο πράγμα που μπορώ να κάνω για να διευκολύνω τη ζωή μου, εδώ βλέπω ότι είναι η αλληλουχία αναφοράς, αλλά μπορώ να το πειράξω λίγο, ώστε το όνομά του να μου αντιστοιχεί σε αυτό που θέλω. Μπορώ να διώξω δηλαδή το link σαν όνομα πλέον, να το σώσω. Οπότε από εδώ και στο εξής θα το βλέπω εδώ σαν πληροφορία ότι αυτό είναι η αλληλουχία που ενδιαφέρει. Το επόμενο βήμα, ο στόχος, γιατί δεν ανέφερα καθόλου το στόχο, αυτό που προσπαθώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι έχοντας τα δεδομένα που ανέβασα, δηλαδή αυτό το δείγμα μου, το NGS δείγμα μου και την αλληλουχία αναφοράς, να βρω ποιες είναι οι μεταλλάξεις που μπορώ να εντοπίσω. Για να το κάνω αυτό, θέλω πρακτικά να κάνω δύο πράγματα. Ένα είναι να αντιστοιχίσω αυτές τις αλληλουχίες στο γονιδίωμα αναφοράς του ιού, ώστε να δω πώς ταιριάζουν καλύτερα εκεί. Να κάνω μια μικρή επεξεργασία των αντιστοιχιών, ώστε ουσιαστικά να κάνω πολλαπλά περάσματα στο ίδιο πράγμα και να αληθεύσω ότι έχει γίνει σωστά η δουλειά, ότι δεν υπάρχουν θέματα με reads τα οποία θα μπορούσα να πάρω σε καλύτερο σημείο. Να το οργανώσω, αν θέλετε, καλύτερα, χωρίς να τα πειράξω. Και στο τέλος να κοιτάξω εδώ πλέον ποιες είναι οι μεταλλάξεις που υπάρχουν. Για να το κάνω αυτό, το πρώτο πράγμα είναι το εργαλείο που έδειξε και ο Ζημόπουλος πριν, που είναι το PWM. Και επειδή αυτή τη στιγμή ξέρω, πώς το ξέρω,
Πηγαίνοντας εδώ πέρα στο δίγμα, μπορώ να δω ότι το μήκος των λουλουδιών είναι κάτω από 100. Είναι μικρά τα reach. Επομένως, πηγαίνοντας εδώ, βλέπω ότι έχω δύο WMM επιλογές. Θα πάω κατευθείαν σε αυτή η οποία είναι για short reach. Είναι κάτω από 100. Και εδώ θα επιλέξω ποιο είναι το γονιδίο μου αναφοράς. Υπάρχουν και επιλογές για γονιδιό μου αναφοράς, τα οποία υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα στη βάση μου. Αλλά εδώ ούτως ή άλλως έχω να φορτώσει ένα, οπότε το χρησιμοποιώ αυτό. Και εδώ, σαν επιλογή, τι θα πάρω σαν είσοδο, πηγαίνω κατευθείαν το Paired Ed Fast Q Collection. Βλέπω ότι υπάρχουν και τα δύο. Αυτό είναι άμα ήθελα να επιλέξω ξεχωριστά ένα-ένα τα δείγματα. Εφόσον τα υπάρχουν σαν συλλογή, τα βάζω με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ επιλέγω, να πάω λίγο να τα βλέπετε κι εσείς από εδώ πέρα, επιλέγω ουσιαστικά αυτό που είναι το αποτέλεσμα που θέλω, που είναι το Parent. Το τρέχω. Θα τρέξει σχετικά γρήγορα, αλλά όσο τρέχει, μπορώ να συνεχίσω και στα επόμενα βήματα. Ουσιαστικά, όπως μου θα ολοκληρωθεί, θέλω να ελέγξω αν υπάρχουν κάποια PCR duplicates, αν υπάρχουν διπλότυπα λουλουδιών για να τα πετάξω έξω και να κάνω κάποια βασικά στατιστικά. Για να το κάνω αυτό, διαλέγω ένα εργαλείο που λέγεται Mark Duplicates, έχει αυτό το φανταστικό όνομα. Και εδώ μπορώ να επιλέξω κατευθείαν κάτι το οποίο ακόμα τρέχει. Λέω ότι αυτό είναι σε εκτέλεση, αλλά εγώ έχω δυνατότητα να πάω ήδη να ξεκινήσω να επιλέγω πράγματα τα οποία θα εκτελεστούν αν πάρουν περισσότερο χρόνο. Επιλέγω από εδώ την επιλογή που είναι για την συλλογή, για το collection. Αν επιλέξω την πρώτη βλήτη, το single dataset, βλέπω ότι υπάρχει μόνο ένα hidden. Ότι κάπου εδώ μέσα υπάρχει αυτό σαν ξεχωριστό αρχείο. Αλλά είναι πιο πρακτικό, εφόσον θα είχα θεωρητικά πολλά datasets κάτω από αυτή τη συλλογή, να το βάλω να το κάνει συνολικά για όλα και να το κάνω ένα-ένα. Επιλέγω και αυτό να μην μου προσθέσει τα duplicates μου στο αρχείο, να τα πετάξει τελείως έξω, περισσότερο για ταχύτητα. Και όσο τρέχει αυτό, θα ετοιμάσω και το επόμενο βήμα, το οποίο είναι να βγάλω κάποια στατιστικά για το πόσο καλά έγινε η ανάλυση, πόσο καλά έγινε το mapping. Το εργαλείο λέγεται Sample Stats, το επιλέγω από εδώ. Ίδια ακριβώς λογική, θα επιλέξω το αποτέλεσμα της διαδικασίας που τρέχει τώρα, οπότε επιλέγω το Mark Duplicates. Τα υπόλοιπα δεν τα πειράζω, δεν έχω κάποια ουσιαστική αλλαγή να πρέπει να ζητήσω και το εκτελώ. Βλέπω ότι προχωράει σχετικά γρήγορα η διαδικασία, γιατί εκ των προτέρων επέλεξα ένα dataset το οποίο είναι σχετικά μικρό και μπορεί να τρέξει γρήγορα. Επιλέγοντας αυτό, μπορούμε να δούμε κατευθείαν και τα αποτελέσματα που υπάρχουν μέσα. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τα στατιστικά, αλλά προς το τέλος της διαδικασίας όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε συνολικά σε ένα κείμενο. Σε μία αναφορά, μάλλον, συγγνώμη. Θα κάνουμε άλλα δύο μικρά βήματα πριν κάνουμε την πραγματική ανίχνευση των μεταλλάξεων. Το ένα είναι να βελτιώσουμε λίγο, να ανασυντάξουμε, αν θέλετε, τα δεδομένα από το mapping. Οπότε θέλω να κάνω ένα realignment το reach όπως έχουν εντυπωσιαστεί. Είναι αυτό το εργαλείο. Επιλέγω πάλι το αποτέλεσμα του τελευταίου βήματος, που είναι το 11. Εδώ θα χρειαστεί να ξέρει ποιο είναι το γονιδίο μου αναφοράς, οπότε μπορώ να πάρω είτε κάποιο που υπάρχει ήδη στο Galaxy ή από το History, το οποίο είναι αυτό. Δεν με ενδιαφέρουν οι πλέον πληροφορίες και το εκτελώ. Και αφού ολοκληρωθεί αυτό που επίσης θα πάρει λίγο χρόνο, το επόμενο βήμα είναι να ελέγξω αν υπάρχουν insertions και deletions και να βελτιστοποιήσω λίγο και τις ποιότητες που υπάρχουν εκεί. Περισσότερο για να εξασφαλίσω ότι αυτό που θα προκύπτει σαν διαδικασία στο τέλος, κάπου το χάνω, αυτό που θα προκύψει σαν αποτέλεσμα στο τέλος, θα μου δίνει ακριβώς την πληροφορία που θέλω, δηλαδή ότι θα είναι αξιόπιστη με αυτά που ζητάω. Το βάλω λίγο διαφορετικά, μήπως μου το βγάλει σαν search. Κάπου το έχω χάσει, αλλά θα το βρω αμέσως. Ή απλά μπορώ να επιδείξω το βήμα και να προχωρήσω παρακάτω. Είναι και αυτό σαν επιλογή. Θα προχωρήσω παρακάτω, αλλά με προβληματίζει λίγο γιατί πρέπει να... Υπάρχει ένα εναλλακτικό σενάριο, το οποίο θα σας το δείξω τώρα κιόλας. Επειδή το έχω εκτελέσει, βλέπω ότι το ιστορικό υπάρχει, έχω διάφορα ιστορικά. Οπότε αυτό μπορώ να κάνω εύκολα, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο dataset, να επιλέξω αυτό ακριβώς που είχα κάνει σε προηγούμενο βήμα και να το φορτώσω σε μένα. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι παίρνω αυτό το βήμα και το τραβάω εδώ. Είναι ουσιαστικά το βήμα το insert το Intel Qualities. Οπότε πλέον βλέπω ότι κάτι που έχω τρέξει στο παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιήσω στην τρέχουσα ιστορία.
στο τρέχον ιστορικό. Οπότε συνεχίζω στη διαδικασία αυτή, έχοντας θεωρητικά τρέξει το βήμα, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, κάτι κάνω μισθά επί λάθος, αλλά δεν θέλω να χάσω επιπλέον χρόνο. Επομένως, το επόμενο βήμα που είναι, αφού έχω κάνει και αυτή την αντιστοίχηση, να κάνω να βρω τις μεταλλάξεις. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω ένα εργαλείο που λέγεται Low Freak, και εδώ θα χρειαστεί να κάνω κάποια πλέον βήματα. Καταρχήν, θα επιλέξω πάλι το collection, το οποίο είναι αυτό που φόρτισα από το προηγούμενο ιστορικό, το οποίο είναι το Qualities. Θα χρειαστεί το γονιδίωμα αναφοράς, σίγουρα, οπότε επιλέγω αυτό. Θέλω να βρω μεταλλάξεις σε οποιοδήποτε σημείο του γονιδιώματος και θέλω να βρω όχι μόνο σημειακές, θέλω να βρω και indels. Τώρα, αυτά είναι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά. Για το συγκεκριμένο dataset όμως, επειδή ξέρω ότι έχει αρκετά μεγάλο πλήθος από reads, θα αλλάξω κάποιες από τις παραμέτρους και συγκεκριμένα θα ζητήσω να μου έχει μια ελάχιστη κάλυψη για κάποια μετάλλαξη, τουλάχιστον 300 reads που έχουν βρει τη μετάλλαξη αυτή. Θέλω η ποιότητα των βάσεων που χρησιμοποιούνται για να δουν ότι όντως εδώ υπάρχει μια λέξη είναι τουλάχιστον 30. Αυτές είναι τιμές που προκύπτουν από την ποιότητα των αλληλουχιών που έχουν διαβαστεί. Και τέλος, ότι η ποιότητα αντιστοίχησης πλέον στο γονίδιωμα αναφοράς είναι τουλάχιστον 20. Οι τιμές αυτές προκύπτουν από τις αναλύσεις που γίνονται τόσο καιρό. Αυτές αλλάζουν ανάλογα με το πόσο αυστηρά ή λιγότερο αυστηρά είναι τα κριτήριά σου και κυρίως με το αρχικό πείραμα που έχει γίνει. Αυτό είναι το καταξοχήν βήμα το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό θα μας δώσει, θα αναγνωρίσει τις επιμέρους μεταλλάξεις. Πέρα από αυτό όμως, το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι όσο εκτελείται, το αποτέλεσμα το χρησιμοποιήσω για να βρω πληροφορίες όσον αφορά το ποια είναι η επίδραση που έχει που έχουν μεταλλάξεις. Εδώ υπάρχουν, αυτό είναι το εξής ενδιαφέρον που αξίζει να δει κάποιος, γιατί διευκολύνει πολύ τον Galaxy. Βλέπετε το SNIP, το εργαλείο που χρησιμοποιούσε λέγεται SNIPF, SNIP Effect, και υπάρχουν δύο εκδόσεις του. Η μία είναι αυτή εδώ, και είναι κάτω από την λογική του COVID-19 Genomics, και υπάρχει και το Variant Calling εδώ. Το ενδιαφέρον είναι ότι το εργαλείο είναι το ίδιο στην ουσία του. Η διαφορά είναι ότι, αν επιλέξω αυτό, θα δείτε ότι υπάρχει ήδη φορτωμένο εδώ το γονιδίωμα αναφορά που θα χρησιμοποιήσω για να βρω το annotation, να χρησιμοποιήσω το annotation από. Και εδώ υπάρχουν διάφορες παραλλαγές που μπορώ να χρησιμοποιήσω από κορονοϊούς, άμα είχα άλλο κορονοϊό παρά στην περίπτωσή μας. Αν έπαιρνα το κλασικό εργαλείο, εδώ πέρα βλέπω ότι εδώ θα πρέπει να βρω κάπως ποιο γονιδίωμα αναφορά θα χρησιμοποιήσω, ποιο annotation θα χρησιμοποιήσω. Άρα με διευκολύνει τον Galaxy λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, εγώ στο έχω έτοιμο αυτό, να μην το ψάχνεις. Και πηγαίνοντας πέρα εδώ, θεωρητικά το έχασα. Οπότε χρησιμοποιώ το σωστό σε εισαγωγικά εργαλείο. Πάλι επιλέγω το collection που προκύπτει από εδώ, VCF παίρνω σαν είσοδο, VCF παίρνω σαν έξοδο. Μπορώ να βάλω φίλτρα για το τι θα πειράζει κάποιος, το πώς θα το παρουσιάζει αν θέλει κανείς, αν θέλει να πάρει παραπάνω περιοχές ή αν θέλει να εξαιρέσει περιοχές. Και στο τέλος θέλω να μου βγάλει κάποια στατιστικά, οπότε απλά το εκτελώ για να τρέξει. Ουσιαστικά έχουμε τελειώσει. Ένα βήμα παραπάνω που θα μπορούσα να κάνω είναι να ζητήσω όχι μόνο αυτό, αλλά να θέλω να μου βγάλει κάποια παιδεία. Δηλαδή, πέρα από τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από το τελευταίο βήμα, θέλω να μην μου δώσει μόνο το χρωμόσωμα, ποια θέση βρίσκεται και τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή των μεταλλάξεων, αλλά θέλω να μου δώσει χαρακτηριστικά όπως είναι το coverage, το depth, το allelic frequency, ποιο είναι το impact, και γενικότερα πληροφορίες οι οποίες μου χρειάζονται για να αξιολογήσω ίσως τις μεταλλάξεις. Εφόσον μπορεί να υπάρχουν πολλές πληροφορίες, μπορώ να τις χωρίσω με κόμμα. Αν δεν υπάρχει πληροφορία, θα το βάλουμε τελείως, θα είναι λίγο πιο μορφοποιημένο το αποτέλεσμα. Το εκτελώ και βλέπω ότι θα ολοκληρωθεί σχετικά γρήγορα. Και το ενδιαφέρον είναι τώρα εδώ μπορώ να πάρω κάποιος να δει τα αποτελέσματα. Με την ίδια λογική, επιλέγω το dataset. Βλέπω ότι υπάρχουν 84 γραμμές, άρα βρήκε 84 μεταλλάξεις. Τα δεδομένα μπορώ να τα δω και με αυτόν τον τρόπο. Και όντως βλέπετε ότι εδώ υπάρχει το χρωμόσωμα, η θέση, ποιο είναι το reference, ποιο είναι το low που βρέθηκε, ποιο είναι στο γονιδίωμα αναφοράς και τι βρέθηκε στα δικό μας dataset. Οι διαφορετικές ποιότητες, το depth, το allelic frequencies κτλ. Τώρα, θεωρητικά, έστω ότι θέλουμε να βρούμε μόνο τις αλληλουχίες οι οποίες έχουν. Δεν είναι τις βρήκαμε σε μερικά reads, ανεξάρτητα με το βάθος, αλλά το βρήκαμε συνολικά να είναι παντού, σε όλα τα reads. Οπότε αυτό που μπορώ να κάνω είναι, εφόσον είναι οργανωμένο σε στήλες, να επιλέξω ένα εργαλείο το οποίο είναι σε κάθε εγκατάσταση του Galaxy και μας επιτρέπει να κάνουμε επεξεργασία κάποιου αρχείου.
Αυτό που θα κάνω είναι θα επιλέξω πάλι το collection, το τελευταίο αυτό που έγινε, το που εξάγαμε κάποια παιδεία. Μπορώ να το ανοίξω τα γρήγορα να δω ποια είναι η στήλη που ενδιαφέρει και θέλω ουσιαστικά να το περιορίσω με βάση το allelic frequency, το οποίο είναι αυτή εδώ η στήλη. Άρα επιλέγω εδώ ότι θέλω να κόψω στη στήλη αυτά και θέλω να φιλτράρω αυτά για τα οποία το allelic frequency είναι πάνω από 0,9. Άρα είναι μεγαλύτερο ίσο από 0,9. Συγγνώμη, 0,9. Μπορώ αυτό να το κάνω λιγότερο ευστηρό ή περισσότερο ευστηρό, ξέρω όπως το θέλουμε. Οπότε το εκτελώ. Και βλέποντας πάλι στην ιστορικό μας, τρέχει και αυτή η διαδικασία. Οπότε στο τέλος θα προκύψουν μερικά μόνο αποτελέσματα. Όσο ολοκληρώθηκε, θα κάνω ένα τελευταίο βήμα. Όλα αυτά τα βήματα τα κάνουμε αυτή τη στιγμή για μια ανάλυση ενός δείγματος. Καλό θα είναι στο τέλος να έχουμε μια αναφορά αντί να έχουμε ένα ένταση. Οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα εργαλείο που λέγεται MultiQC, το οποίο είναι αυτό ακριβώς. Και εδώ μπορώ να επιλέξω να έχει διαφορετικά πεδία. Οπότε μπορώ να ζητήσω να μου δώσει από τα στατιστικά που έχουμε κάνει πριν ποια είναι τα αποτελέσματά μου. Οπότε επιλέγω κατευθείαν το αποτέλεσμα που είναι από τα Sum Tools. Μπορώ να ζητήσω να μου βγάλει από τα duplicates, οπότε το εργαλείο το αντίστοιχο είναι το Picard, ποια είναι τα duplicates που αναγνωρίστηκαν, οπότε επιλέγω το Mark Duplicates. Και προφανώς θα ήταν καλό να δω και από τις μεταλλάξεις που βρήκαμε, το effect, τι πραγματικά effect έχουμε βρει. Οπότε εδώ επιλέγω το αποτέλεσμα που είναι εδώ. Α, εδώ έκανα λάθος. Ξέχασα να βάλω να μου επιστρέψει τα αποτελέσματα σαν αρχή. Οπότε εδώ πιστεύω ότι θα μου βγάλει κάποιο λάθος. Αλλά θα το δοκιμάσω, γιατί ελπίζω. Οπότε το εκτελώ. Θα φανεί τώρα θα βγάλει κόκκινο. Υποψιάζω να μου βγάλει ένα κόκκινο γιατί θα μου αναγνωρίσει ότι ένα από τα δεδομένα που έδωσα να κάνει το reporting δεν δουλεύει σωστά. Οπότε θα μου το βγάλει σαν λάθος. Αλλά αυτό μπορώ να το τραβήξω ούτως ή άλλως από ένα άλλο ιστορικό για να μην το τρέξω από την αρχή. Το είπα, άρα αυτό είναι δικό μου λάθος, συγγνώμη. Αυτό μπορώ να κάνω πάλι να πάω στο ιστορικό μου και να επιλέξω το τελευταίο που έγινε από εδώ. Θα πάρω με τη σειρά. 1, 2 και 3. Και ουσιαστικά αυτό που προκύπτει, είναι μια ιστοσελίδα η οποία κανονικά θα μπορούσα να τη δω με το ματάκι, αλλά πιο εύκολη διαδικασία να την επιλέξω σαν αρχή, να την κατεβάσω τοπικά και αυτό που θα προκύψει να καταφέρω να το δω. Αν μου δώσετε ένα λεπτό, θα το κάνω αμέσως για να δείτε ακριβώς τι είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει την ανάλυση μας. Βλέπετε ότι υπάρχουν για κάθε ένα από τα εργαλεία που ζήτησα να μου κάνει report η αντίστοιχη ενότητα, το συνολικό πλήθος των πληροφοριών από αρχείο. Μπορώ να πω στο Sum Tools ότι το alignment ήταν πολύ καλό. Είναι τα 5,4% των reads έχουν γίνει align σωστά, μόνο 4,6% δεν έχουν γίνει align. Αυτά είναι κάποιες γενικότερες μετρικές. Το duplication φαίνεται ότι είχαμε αρκετά unique pairs και μερικά που δεν ήταν πραγματικά. Και από το effect μπορούμε να δούμε ποια είναι σε εξονικές περιοχές, ποια είναι intergenic. Ποιο είναι το effect που περιμένει με βάση το annotation που έχουμε δει και έχουμε χωρισμένο σε high, moderate και low, σε κατηγορίες, αν είναι silent, missense ή nonsense και γενικότερα οι ποιότητες που έχουν βρεθεί. Το ενδιαφέρον για εμένα είναι ότι αφού ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και αυτό που θα κάνω είναι θα πάω κατευθείαν σε αυτά που φίλτραρα για να δω λίγο τα αποτελέσματα φιλτραρισμένα, προκύπτουν ουσιαστικά πολύ λίγες μεταλλάξεις. Τώρα, από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει μια downstream ανάλυση, να γίνει μια πιο συστηματική μελέτη. Μια προσέγγιση που θα μπορούσε να γίνει να χρησιμοποιήσω ήδη έτοιμες αναλύσεις. Εδώ σας δείχνω μια που έχει γίνει και διατηρείται αρκετά συστηματικά, που είναι ουσιαστικά η καταγραφή των μεταλλάξεων σε SARS-CoV-2 με βάση τα δεδομένα που έχουν κατατεθεί ως τώρα. Η τελευταία ενημέρωση βλέπω ότι είναι μέχρι 24 Σεπτεμβρίου, οπότε δεν είναι το πιο πρόσφατο. Αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω το αποτελέσμα εδώ πέρα και να δω ουσιαστικά που αντιστοιχούν σε γνωστές μεταλλάξεις. Επειδή έκανα ήδη με το μάτι αυτή τη διαδικασία. Δείτε λίγο αυτήν εδώ τη μετάλλαξη, η 14408. Αν κατέβω, είναι στη θέση 14408. Αν κατέβω εδώ πέρα, η μετάλλαξη αυτή βρίσκεται εδώ. Είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Ουσιαστικά δηλαδή ένα σημείο διάσπασης. Και αν θέλω να πάω ακόμη πιο πάνω, θα δω ότι και αυτή εδώ η μετάλλαξη υπάρχει, 3037. Είναι εδώ. Όπως και αυτή εδώ η μετάλλαξη υπάρχει, 23403. 23403 είναι εδώ. Και συνεχίζοντας, αν βρει κάποιος τα βήματα αυτά, μπορεί να δει και τις πληροφορίες πότε ανοιχθήκε πρώτη φορά αυτή η υπογραφή,
πώς αυτή η υπογραφή αυξάνει με βάση τη συχνότητα. Δηλαδή, στην αρχή δεν ήταν τόσο εμφανής. Άρχισε να εμφανίζεται το Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο σε διαφορετικά βήματα. Πότε η υπογραφή της καταγράφηκε πρώτη φορά. Και αν ψάξω ακόμη περισσότερες μεταλλάξεις που έχουμε δει, διαπιστώνω ουσιαστικά ότι η μετάλλαξη υπάρχει και η 1059 TAF, η οποία είναι εδώ, και το οποίο πρακτικά μας βοηθάει να καταλάβουμε το συγκεκριμένο δείγμα, η υπογραφή του δείγματος που βλέπουμε σε φιλογενετικό δέντρο πλέον να ακολουθεί αυτήν εδώ την πορεία, με το Β1 και Δ1. Οπότε αντιστοιχεί ουσιαστικά σε αυτό εδώ τον υποκλάδο του συνολικού δέντρου. Κλείνοντας αυτή την πάρα πολύ γρήγορη παρουσίαση του πώς μπορεί να γίνει αυτή η ανάλυση, γιατί αυτό, όπως είπα, είναι για ένα δείγμα, έγινε σχετικά γρήγορα. Πού μπορεί να βοηθήσει τον Galaxy πέρα από το. Όλο αυτό που περιέγραψα, όπως είπε και ο κ. Μοπλούς πριν, μπορεί να το κάνουμε κάλλιστα σε ένα command line interface, στο μαύρο παράθυρο που λένε ορισμένοι, χρησιμοποιώντας τις ακριβώς ίδιες εντολές, γιατί οι εντολές που χρησιμοποίησα έμεσα υπάρχουν πίσω από κάθε εργαλείο. Αυτό που μου επιτρέπει να κάνω είναι να πάω εδώ και να επιτρέψω όλη αυτή τη διαδικασία να την αποκτήσω, να την κρατήσω σαν μια εργασία. Οπότε όλα τα βήματα απενεργοποιώνουν ουσιαστικά την είσοδο αυτή και την είσοδο αυτή, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι η είσοδός μου. Μπορώ να την σώσω σαν ροή εργασίας. Επομένως, το κάνω edit λίγο για να δείτε πώς μοιάζει, φορτώνει το workflow editor που υπάρχει στον Galaxy. Και βλέπουμε πλέον όλα τα εργαλεία που χρησιμοποίησα, πώς έχουν οργανωθεί. Και μάλιστα μπορώ να ζητήσω να κάνει ένα auto layout, ώστε να φανεί λίγο συνολικά όλη αυτή η διαδικασία. Αυτά είναι τα βήματα. Δίνω σαν είσοδο πράγματα. Όλη αυτή εδώ είναι η είσοδός μου. Και από γιατρέρα κάνουμε τις μεταλλάξεις, τις αλλαγές, τις διαφορετικές επιλογές. Και ό,τι προκύπτει σαν έξοδο, μπορεί στο τέλος να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις μεταλλάξεις με το MultiQC σαν τελικό αποτέλεσμα. Αυτό μπορώ να το σώσω, το οποίο το έχω σώσει βασικά ήδη, και αν πάω ποτέ στην βιβλιοθήκη μου, μπορώ να πάω στα workflows που έχω σώσει. Και βλέπω ότι αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να το ξανατρέξω κάνοντας κλικ στο Run Workflow. Οπότε πρακτικά θα μου ζητήσει, θα το κάνω και τώρα για να δείτε λίγο πώς μοιάζει, μου ζητάει, ωραία. Τώρα έχει ένα υπαρξιακό, θα το κάνω refresh, θα δουλέψει. Θα μου ζητήσει πρακτικά ποια είναι τα dataset τα οποία πρέπει να προσθεθούν ώστε να δουλέψει. Οπότε βλέπετε input dataset, ποιο θα πάρω. Μπορώ να το φορτώσω είτε από το history, μπορώ και εδώ να φορτώσω το αντίστοιχα από το history και να κάνω όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε με αυτά, ελπίζω να μην έχω φύγει πολύ εκτός χρόνου. Σταματάω το διαμοιρασμό. Και νομίζω μπορούμε να πάμε προς τη συζήτηση. Ευχαριστούμε Φώτη, ευχαριστούμε Θανάση και Αλέξανδρε για τις παρουσιάσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες σίγουρα και πολύ, πολύ χρήσιμα όλα αυτά να δούμε και σαν demo, έτσι, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια, οι οποίες έχουν απαντηθεί στο chat, στο Q&A. Δεν βλέπω κάποιες άλλες στο chat. Μέχρι να μας στείλετε ίσως τις απορίες, γιατί για την τελευταία κυρίως παρουσίαση δεν υπήρχαν ερωτήσεις, δεν ξέρω τι απορίες έχουν προκύψει. Μέχρι να μας τις στείλετε, να ρωτήσω εγώ, γιατί όντως ήταν πολύ γρήγορο το demo, Φώτη, να ρωτήσω λίγο ποια ήταν τα βήματα, να δούμε τα βήματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ένα-ένα δίπλα-δίπλα, με βάση και το workflow, μπορούμε. Τα εξήγησες... Μ' ακούτε. Τα εξήγησες πολύ ωραία. Συγγνώμη. Σαν ένα recap, να δούμε λίγο τα βήματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλεια. Αυτό μου δίνεται μια πάρα πολύ ωραία δυνατότητα, την οποία θα την εκμεταλλευτώ, σας το υπόσχομαι. Το έστειλα καταρχήν το link και στο chat, οπότε θέλω να πιστεύω ότι το βλέπουν όλοι. Θα ξαναμοιράσω λίγο την οθόνη μου. Αυτή, τέλεια. Λοιπόν, το Galaxy έχει μια αρκετά έντονη παρουσία στην εκπαίδευση. Το Galaxy χρησιμοποιείται πάρα πολύ και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές και συνεχίζω να το κάνω. Στα πλαίσια, μάλιστα, ενός Erasmus Plus προγράμματος
Ο στόχος είναι να κάνουμε scaling την εκπαίδευση στο Galaxy, ειδικά σε μια πολύ υβριδική και virtual μορφή, ώστε να μπορέσει οποιοδήποτε να πάρει τις πληροφορίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση το Galaxy Training, το οποίο είναι εδώ, έχει πολλά courses τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση δεδομένων. Αυτό που έδειξα σήμερα βασίζεται πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την παρουσίαση. Όπως βλέπετε, υπάρχει μια πολύ αρκετά αναλυτική περιγραφή του πώς χρησιμοποιεί το SRA, τι είναι το SRA, ποια είναι τα επιμέρους κομμάτια, πώς συνδυάζονται. Και προς το μέλος υπάρχουν βήματα από την απέτηση και πέρα, δείχνουν ακριβώς τα βήματα που χρησιμοποιούν. Και μάλιστα δείχνουν επιλέξει. Ένα βήμα το οποίο το χρησιμοποιήσει, παραδείγματος χάρη, είναι το FASTP, το οποίο ουσιαστικά διώχνει adapters και βελτιώνει την πληροφορία των αρχικών δεδομένων. Αυτό είναι το align που χρησιμοποιήσαμε με το BWMM. Επίσης, λέει ποιες είναι οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν επιμέρους, τι πρέπει να αλλάξει για να μπορείς να βγάλεις ακριβώς τα αποτελέσματα τα οποία συζητήσαμε πριν. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, Έλλη, τα βήματα πρακτικά είναι τα εξής. Φορτώνουμε τα δεδομένα από το SRA. Αυτή ήταν μία από τις εργαλεία τα οποία δίνει το ίδιο τον Galaxy να φορτώνει κάποια δεδομένα. Ας πούμε, τα φορτώνω και σαν δεδομένο εισόδου το γονιδίωμα αναφοράς, το οποίο, όπως βλέπετε, είναι και στο Zenodo, σαν ένα από τα repositories τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια αποθήκευση και για siting. Γίνεται το alignment των reads αυτών στο γονιδίωμα αναφοράς με ένα εργαλείο που λέγεται BWMM. Στη συνέχεια κάνουμε κάποια μικρή επεξεργασία αυτού που παράγεται για να διαθούμε κάποια διπλότυπα, για να γίνει κάποια επαναντιστοίχηση των reads, ώστε να είναι λίγο πιο σωστά μορφοποιημένα, το θέσω έτσι. Να ελεγχθούν ξανά οι ποιότητες, το πώς γίνεται το mapping στις σημειότητες όταν μιλάμε για insertions και deletions. Γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά. Το κύριο βήμα είναι εδώ, το οποίο το εργαλείο του λέει το low frec για την ακρίβεια. Αυτό που κάνει, παίρνει σαν είσοδο αυτές τις αντιστοιχίες των reads στο γονιδίωμα αναφοράς και με κάποιες παραμέτρους, οι οποίες εδώ τις είχα πειράξει ακόμη περισσότερο εγώ, τις χρησιμοποιούμε για να κάνουμε αντιστοιχίσεις, να εντοπίσουμε μάλλον τις μεταλλάξεις που βρίσκουμε με τα reads μας. Το SNPF είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ήδη υπάρχον annotation και να αξιολογήσουμε πλέον τις μεταλλάξεις που έχουν εντοπιστεί, τι impact μπορεί να έχουν, δηλαδή αν είναι missense, nonsense, silent, high, low, medium impact κλπ. Και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι για φιλτράρισμα, ώστε αυτό που προκύπτει σαν VCF, το οποίο είναι αρκετά πληροφοριακό, αντί να πάρουμε μόνο τις βασικές πληροφορίες που μας δίνει, που μπορεί να χρειαστεί κάποιος, που είναι ουσιαστικά σε ποιο χρωμόσωμα βρήκα, σε ποια συγκεκριμένη θέση, ποιο είναι αυτό που έχει το γονιδίωμα αναφοράς και ποιο είναι το αλληλόμορφο, να βάλω και πλέον πληροφορίες όπως είναι το depth, το allelic frequency κτλ. Το MultiQC είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο, χρησιμοποιείται για να κάνεις τη σύνοψη κάποιας ανάλυσης σε οποιοδήποτε σημείο. Και εδώ το κλείνω ουσιαστικά. Το notebook που σας έδειξα είναι linked εδώ πέρα, οπότε κάποιος μπορεί να το δει. Και φυσικά, γύρωντας πάλι στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ακριβώς επειδή αυτό είναι υλικό το οποίο φτιάχνεται από εθελοντές για εθελοντές για γενικότερη χρήση της κοινότητας, αν υπάρχουν παρατηρήσεις, υπάρχει πάντα εδώ το σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να ζητήσει να δώσει σχόλια, να δώσει πληροφορίες ή ακόμα και να συμμετάσχει άμα θέλει στο να βελτιωθεί αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, γιατί όλο αυτό είναι σε GitHub. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση με μια δεύτερη σύνοψη. Επόμενος, αν υπάρχουν ερωτήσεις, με χαρούμενος να απαντήσω. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ, πολύ επικοδομητικό. Υπάρχει μία στο chat, μία ερώτηση στο chat. Τα VMs θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διδασκαλία μαθήματος? Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος στα VMs, αν αναφέρεται στα VM που παρουσίασε ο Θανάσης. Ναι, και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Αν μιλάμε πάντως για τα VMs του EGCI, δηλαδή τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν VMs από το 24/7 services τύπο project, φυσικά, ναι, είναι διαθέσιμα. Αρκεί να πάρει έγκριση το αντίστοιχο project. Ωραία, ναι, απάντησε ότι στα δικά σου VM αναφέρεται η ερώτηση. Ναι, όπως είπα, υπάρχουν, γενικά δεν περιορίζεται ο σκοπός χρήσης αυτών των VMs. Είναι για οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από επεξεργασία και hosting services από βιοεπιστήμες.
Απλώς υπάρχει μια, ειδικά ανάλογα το πόσα resources μπορεί να χρησιμοποιηθούν, υπάρχει ένας περιορισμός σε αυτό, οπότε αντίστοιχα εάν ξεπερνάμε τις ανάγκες ενός απλού δοκιμαστικού VM, εκεί χρειάζεται κάποια έγκριση. Οπότε σε κάθε περίπτωση μπορεί να έρθει σε επαφή κάποιος που ενδιαφέρεται με εμάς, να δημιουργήσει το αντίστοιχο project και θα βρεθεί η άκρη. Υποθέτω ότι αυτό απαντάει σαν υπάρχει κάποια συνδρομή, στην ερώτηση αν υπάρχει κάποια συνδρομή. Δεν υπάρχει καμία συνδρομή αυτή τη στιγμή. Οι πόροι οι οποίοι διατίθενται είναι ελεύθερα διαθέσιμοι και ακόμα τη συγκεκριμένη περίοδο είμαστε μακριά από το να γεμίσει το σύστημα. Δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για το πώς θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα στο μέλλον. Απλώς εκτιμώ ότι επειδή όλο αυτό βασίζεται σε κάποια χρηματοδότηση ερευνητικής υποδομής του Elixir.gr και επειδή μιλάμε για ερευνητικά προγράμματα, ότι δεν υπάρχει στο άμεσο μέλλον το πλάνο να δημιουργηθούν χρεώσεις. Τώρα, εάν η χρήση της υποδομής είναι τόσο μεγάλη ώστε τελικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τους διαθέσιμους πόρους, εκεί θα χρειαστεί να πάρθουν κάποιες αποφάσεις σχετικά με το ποια project έχουν την προτεραιότητα σε πρώτη φάση και μπορεί να δημιουργηθεί και η κουβέντα για το εάν μπορεί να δοθεί να προωθηθεί μια επιλογή χρέωσης, αλλά νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό. Βλέπω υπάρχει άλλη μια ερώτηση. Για κάποια προγράμματα όπως είναι το... Καλά, το πρώτο το ξέρω, το Bayes το ξέρω. Αυτό εξαρτάται κάποια φορά από το instance του Galaxy που χρησιμοποιεί κανείς. Φαντάζομαι στο Galaxy Greece, αν κάποιος το χρειάζεται, μπορεί να περαστεί, εφόσον υπάρχει στο toolset. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Όλα τα εργαλεία που υπάρχουν στο Galaxy υπάρχουν εγκαταστημένα στο toolset. Αλλά νομίζω ο κ. Ζημόπουλος μπορεί να απαντήσει καλύτερα σε αυτό. Ναι, γενικά είμαστε ανοιχτοί στο Galaxy να προσθέσουμε εργαλεία που χρειάζονται οι χρήστες. Οπότε αν κάποιος χρειαστεί κάποιο έξτρα εργαλείο το οποίο είναι mainstream, το οποίο μπορεί να μπει, με πολύ χαρά να το βάλουμε. Τώρα αν κάποιος θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπει, εκεί το συζητάμε. Αλλά γενικώς το Galaxy έχει ένα toolset έτοιμο που διαλέγεις από εκεί ποια εργαλεία μπορείς να εγκαταστήσεις. Ωραία, η επόμενη ερώτηση είναι τι περιορισμού σε resource αναχρήσεις υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το Galaxy, δεν έχουμε βάλει κανένα περιορισμό ούτε καν στο δίσκο, ούτε καν quota δεν έχουμε βάλει ακόμη στο δίσκο. Οπότε ακόμη ψάχνουμε για test users, είμαστε πολύ χαλαροί, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει όσους πόρους θέλει. Αν γεμίσει το σύστημα, με βάση το SLARM, θα μπει σε μια ουρά αναμονής και θα εκτελεστεί το πρόγραμμά του όταν υπάρξει διαθέσιμος πόρος. Θα εκτελεστεί κάποια στιγμή, απλά αν υπάρχει κάποιος άλλος μπροστά στην ουρά, θα περιμένει ολοκληρώσει ο άλλος πρώτα. Η ερώτηση λέει ότι οι αναλύσεις θέλουν 30-40 core, αλλά πολλά RAM μνήμης. Εμείς έχουμε μέχρι 192 GB μνήμης αυτή τη στιγμή. Αν χρειαστούν παραπάνω, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή παραπάνω μνήμη. Αλλά μελλοντικά, όταν θα έρθει η υποδομή του Elixir που περιμένουμε, λογικά θα μπορούμε να έχουμε και παραπάνω μνήμη. Αλλά αυτή τη στιγμή, στο στάδιο που είναι το Galaxy, μέχρι τα 192 GB πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που αφορούσε το τελευταίο demo. Ποιο εργαλείο χρειάζεται για την ανάγνωση του αποτελέσματος που κατεβάσαμε? Χρειάζεται να εγκαταστήσουμε κάτι, ένα εργαλείο, για να μπορέσουμε να το τρέξουμε, κυρίως Φώτη? Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα για ποιο εργαλείο μιλάμε. Αν αναφερόμαστε στο MultiQC, μια HTML σελίδα είναι. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κατέβασα είναι ένα ζύπ αρχείο για τα περισσότερα όταν κατεβαίνουν από το
από τον Galaxy, θα κάνεις ανζύπ αρχαία για να κερδίσεις λίγο χώρο και χρόνο. Επομένως, στο Malt QC, όταν το κατεβάζω, είναι ένα ζύπ αρχείο το οποίο μέσα έχει ένα HTML αρχείο. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Όλα τα επιμέρους, ό,τι παράγονται, είναι συνήθως CSV αρχεία, tab delimited, που μπορούν να κατέβουν και αυτόνομα και να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε downstream ανάλυση. Ένα άλλο πράγμα το οποίο αξίζει να αναφέρω είναι ότι τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό instance του Galaxy, για να πάω λίγο και εκεί, υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα πολλά να ενσωματωθεί το RStudio και άλλα integrated περιβάλλοντα εκεί, που σημαίνει ότι αν κάποιος έχει μια ανάλυση η οποία στην αρχή απαιτεί κάποια κομμάτια μεγάλης ανάλυσης, μεγάλου κόστους, όπως αυτά που αναφέρθηκαν στο chat, 30-40 cores και αρκετά γίγα RAM, και μετά έχει κάποιο downstream ανάλυση που γίνεται με R, με Python, κάποιο Jupyter Notebook κ.ο.κ. Αυτά μπορούν να γίνουν επίσης μέσα από τον Galaxy. Προφανώς δεν αναιρώ το γεγονός ότι όλα αυτά μπορεί να γίνουν απευθείας σε κάποιο cluster, σε κάποιο command line interface ή με άλλο τρόπο. Ο ρόλος που βλέπω για τον Galaxy είναι κατά κύριο λόγο συμπληρωματικός. Ώστε αν κάτι μπορεί να αυτοματοποιηθεί και να το χρησιμοποιεί κάποιος με εύκολο τρόπο χωρίς να απαιτεί περισσότερες γνώσεις, είναι μια εύκολη και κομψή λύση. Ωραία, ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, απορία? Ωραία, υπάρχει ενθουσιασμός από τους συμμετέχοντες, αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να ενημερώσετε, πριν κλείσουμε, θα θέλετε να ενημερώσετε ίσως για το Galaxy, το ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο είναι event που θα γίνει του χρόνου, σε περίπτωση που θα ήθελε κάποιος να το παρακολουθήσει. Ωραία. Αυτό επίσης μπορώ να το απαντήσω, ελπίζω. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται ένα event ξανά για τον Galaxy, το οποίο έχει σαν στόχο να είναι καθαρά virtual, όχι live, θα είναι μια σειρά από βίντεο, αλλά όλα αυτά θα βλέπουν συγκεκριμένα topics, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν, θα υπάρχει μονίμως ένα Slack κανάλι για ερωτήσεις, για απορίες κτλ. Ώστε αν θέλει κάποιος να το παρακολουθήσει, να δει τα σενάρια, να δει το τόπο χρήσης και να αλληλεπιδράσει με αυτούς που κάνουν το μάθημα σε βίντεο, μπορεί να το κάνει το δικό του χρόνο και απλά να επικοινωνήσει μαζί μας. Θα βάλω το link της ανακοίνωσης στο chat, το οποίο είναι εδώ. Οργανώνεται από το Global Elixir Training Event, από το Global Elixir Training Community, αλλά έμεσα υποστηρίζεται πέρα από το INEP και το ΚΕΤΑ και από το Erasmus Plus το πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά έχει σαν στόχο να δημιουργεί τέτοιου είδους events και ταυτόχρονα στοχευμένα για επιμέρους τοπία. Θα κυκλοφορήσει και αυτό, η ανακοίνωση βγήκε πολύ πρόσφατα, βγήκε πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ίσως και λιγότερο. Θα φροντίσουμε να κυκλοφορήσει αρκετά και στην Ελλάδα. Οπότε είστε προφανώς απολύτως όλοι ευπρόσδεκτοι να το παρακολουθήσετε, γιατί όπως θα δείτε και από το πρόγραμμα υπάρχουν διαφορετικά topics. Τα πρώτα είναι πολύ πιο βασικά, εισαγωγή στο Galaxy και το NGS. Βασικά μπορώ να μοιράσω και την οθόνη για να βλέπετε και τι είναι αυτά που βλέπω. Αυτό είναι η σελίδα του event. Είναι το Φεβράριο του 2021. Είναι γενικότερα σε όλες τις δόνες, δεν υπάρχει κόστος. Η πρώτη μέρα είναι κυρίως για Galaxy NGS. Αυτά είναι τα επιμέρους topics. Έχει και ένα κομμάτι για το assembly. Το δεύτερο είναι για reference-based RNA-seq. Μετά μιλάμε για single-cell RNA-seq. Προτεόμιξη τέταρτη μέρα και τελευταία μέρα είναι ουσιαστικά το Choose Your Own Adventure. Πρακτικά θα έχουμε ένα σωρό από διαφορετικά topics, τα οποία είναι λίγο πολύ αλληλένδετα, όχι ανεξάρτητα, αλλά μπορεί κάποιος να πάρει ή να προτείνει κάποιο topic, το οποίο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ή να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εκεί. Αυτή είναι η λογική. Ελπίζω να φανεί χρήσιμο. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω και γι' αυτό.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και αυτό το event. Ωραία, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση, απορία. Φυσικά μπορούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με όλους τους εισηγητές και σε δεύτερο χρόνο, offline. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ και τους ομιλητές πάρα πολύ και συναδέλφους. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία εδώ και 2 χρόνια. Και χαίρομαι που είναι έτσι, που προχωράει έτσι με ευχάριστα αποτελέσματα, ας το πούμε. Αυτό. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Θα τα πούμε στις 17 Δεκεμβρίου για το επόμενο, αν θέλετε να το σημειώσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την όλη οργάνωση. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, Έλλη, και την οργάνωση. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια. Γεια σας.